εμένα. Η Λειψή είναι μια μικρή συστάδα νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η Λειψός, το κύριο νησί από το οποίο και προέρχεται το όνομα της συστάδας αυτής, είναι ένα μικρό νησί κοντά στη Λέρο και την Πάτμου, στα βόρεια Δωδεκάνησα, με λευκάσβες στουγμένα σπίτια και διάσπαρτα κλεισάκια, όπου η κυκλοφορία αυτοκινήτων είναι ελάχιστη και όπου το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής ζωής εξελίσσεται στο λιμάνι του νησιού. Η Λειψός είναι ένα πολύ όμορφο και αυθεντικό νησί με 600 περίπου κατοίκους, εκ των οποίων τα 180 είναι παιδιά. Οι φιλόξενοι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν από τη γεωργία και την αλληλεία και από τους τουρίστες που έρχονται κάθε καλοκαίρι. Το καλοκαίρι του 2010 επισκεφτήκαμε τους Λειψούς με τον Δημήτρη και θελήσαμε να δούμε τη βιβλιοθήκη του νησιού που στεγάζεται σε ένα κτίριο στο λιμάνι, αλλά δυστυχώς δεν λειτουργούσε. Στη φωτογραφία βλέπετε το κτίριο της βιβλιοθήκης, είναι αυτό με τα κεραμίδια και τις κάμαρες. Ήρθαμε λοιπόν σε επαφή με την υπεύθυνη για τα πολιτιστικά του Δήμου, κυρία Βασιλική Μπαλατσούκα, η οποία ευγενικά προσφέρθηκε να μας ξεναγήσει στο χώρο της βιβλιοθήκης και μας ανέφερε πως η Δημοτική Βιβλιοθήκη Οδυσσέας Ελίτης του Δήμου Λειψών ιδρύθηκε το 1997 με την ευγενική χορηγία της UNESCO Ελλάς και λειτουργούσε κατά διαστήματα από τη Φιλοπονία και το Μεράκι καθηγητών, εθελοντών και δημοτικών υπαλλήλων. Αποφάσισα λοιπόν να προσφέρω εθελοντικά την εργασία μου για την καταλογογράφηση, την ταξινόμηση, τον δανεισμό, τον εμπλουτισμό της συλλογής, καθώς και το στήσιμο εκδηλώσεων, με στόχο η βιβλιοθήκη να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση, τη μόρφωση και την αισθητική καλλιέργεια της τοπικής κοινωνίας και κυρίως των παιδιών και των εφήβων του νησιού. Αυτό που αρχικά έγινε ήταν η σύνταξη μιας λίστας των αναγκών της βιβλιοθήκης, ώστε να ξεκινήσει η επεξεργασία. Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, γρήγορη σύνδεση ίντερνετ, ετικέτες, φραγίδες κτλ., καθώς και η τακτοποίηση του χώρου και η απομάκρυνση άχρηστων πραγμάτων. Επόμενο βήμα ήταν η επικοινωνία με το ΕΚΤ για την απόκτηση του ΑΒΕΚΤ 5,6. Μία λύση που προκρίναμε λόγω του γεγονότος ότι το ΑΒΕΚΤ διατίθεται δωρεάν στις δημοτικές βιβλιοθήκες και της πρώτερης γνώσης μας στο πρόγραμμα, που δεν απαιτούσε κόστος από το Δήμο για να μας εκπαιδεύσει. Λόγω της φύσης της εθελοντικής εργασίας που βασίζεται σε Σαββατοκύριακα και πάντα υπό την αίρεση ότι ο καιρός βοηθάει να περευρεθούμε, διαπιστώσαμε ότι η καταλογογράφηση δεν μπορεί να διεξαχθεί επί τόπου. Έτσι προκρίθηκε η λύση, η σύνδεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της Βιβλιοθήκης Λειψών να γίνεται με τη χρήση του προγράμματος TeamViewer. Και έτσι η εισαγωγή των εγγραφών στον κατάλογο πραγματοποιείται από τη Λέρο. Στις επισκέψεις μας τα Σαββατοκύριακα, το υλικό αποκτά ταξιδιωτικό, σφραγίζεται και τοποθετείται στα ράφια με συγκεκριμένο τρόπο και σειρά, ώστε να είναι προσβάσιμο. Παράλληλα με τις προαναφερθήσεις εργασίες, γίνεται η εξυπηρέτηση των χρηστών, δανεισμός, επιστροφές, πληροφοριακές εργασίες και σχολικές εργασίες, καθώς και ο σχεδιασμός εκδηλώσεων στον χώρο της βιβλιοθήκης για το κοινό. Η βιβλιοθήκη ανοίγει για το κοινό Σάββατο και Κυριακή. Το παραπάνω πρόγραμμα λειτουργίας θα επιδέχεται αλλαγές ανάλογα με την πορεία των εργασιών και ευελπιστώ να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κοινού με τη συμπαράσταση και εθελοντών. Ήδη η σύζυγος του Δημάρχου αρχίζει να ανοίγει τη βιβλιοθήκη και μεσοβδόμαδα. Την παίρνουν τηλέφωνο. Κύριος στόχος είναι να αυξηθεί τόσο η συχνότητα της χρήσης της βιβλιοθήκης, όσο και ο αριθμός των χρηστών. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος αποτελεί το βασικό εργαλείο για την ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία και τον εξυγχρονισμό της. Επίσης, η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, αναγνωστήριο, παιδικό εφηβικό τμήμα διευκολύνει την ανάγνωση, αλλά και φιλοξενεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της προώθησης της ανάγνωσης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λειψών Οδυσσέας Ελίτης αποφάσισε να κάνει χρήση των δωρεάν κινητών εκθέσεων αφιερωμάτων του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου στους μεγάλους λογοτέχνες, που συνοδεύονται από ταμπλό με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, εργογραφικά στοιχεία, εξώφυλλα βιβλίων και χειρόγραφα με θέμα τη ζωή και το έργο τους, ώστε να προσελκύσει μεγάλους και μικρούς,
να τους εισάγει στο χώρο και να τους κερδίσει με το υλικό και το έμψυχο δυναμικό της. Μια δράση που για πρώτη φορά έφτασε στο νησί και αποτέλεσε το έναυσμα γνωριμίας με τους μεγάλους λογοτέχνες των κατοίκων των Λειψών και ίσως το μόνο πολιτιστικό γεγονός για ολόκληρο το χειμώνα. Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπετε την κόρη μας, η οποία μας βοηθάει να τακτοποιήσουμε τα ρόφια της αυτής. Θα ήταν εκ του περισσού να αναφέρω τη θέρμη με την οποία ο κόσμος αγκάλιασε αυτές τις εκδηλώσεις. Επίσης, από το Δεκέμβριο θα λειτουργήσει δωρεάν εργαστήρι κρουστών για μικρούς και μεγάλους, πάλι με σκοπό να γίνει οικείος ο χώρος της βιβλιοθήκης. Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη γνωριμία και έχουν εκφραστεί οι πρώτες επιθυμίες συμμετοχής. Υποσκέψη και σχεδιασμό είναι επίσης ιδέες για εργαστήρι παραβιβλίου με τη συμμετοχή και δασκάλων από τα σχολεία, εορτασμό παγκόσμιων ημερών και άλλες εκδηλώσεις. Σύμφωνα με το Μανιφέστο της UNESCO το 1994 για τις δημοτικές βιβλιοθήκες, η Δημοτική Βιβλιοθήκη είναι το τοπικό κέντρο πληροφόρησης που θέτει στη διάθεση του κοινού κάθε είδους γνώση και πληροφόρηση. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και προορισμό, τροφοδοτώντας όλο τον πληθυσμό της χώρας με πνευματική τροφή. Για τον λόγο αυτό πρέπει να στοχεύουμε στο συνεχή εμπλουτισμό της συλλογής μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στη δράση του Συλλόγου Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών, αλλά και σε όλους τους φορείς και τον κόσμο που αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης των Λειψών, προσφέροντας πάνω από 1.000 βιβλία, 1.500 περίπου. Στη φωτογραφία βλέπετε, συγγνώμη, την προηγούμενη. Στην προηγούμενη βλέπατε τη βιβλιοθήκη της Λέρου και τις κούτες οι οποίες ετοιμάζονται αφού χωριστήκανε, ελέγχθηκε το υλικό και ξαναμπήκαν σε κούτες στα βιβλία, ετοιμάζονται να φύγουν για τους Λειψούς. Και εδώ είναι ο Δήμαρχος Λειψών, ο οποίος ήρθε στη Λέρο, αυτοπροσώπως, για να παραλάβει τα βιβλία και να τα συνοδεύσει στη βιβλιοθήκη. Να σε βάλει τα σοβαρά, έτσι. Σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η δωρεά αυτή είναι πολύτιμη, καθώς εμπλουτίστηκε η συλλογή με πολλά καινούργια και αξιόλογα βιβλία, τα οποία είναι ελκυστικά και καταλογογραφούνται πρώτα. Το υλικό αυτό περίμεναν και δέχτηκα με μεγάλη ανυπομονησία οι κάτοικοι του νησιού. Συγγνώμη. Στην Ελλάδα, ο θεσμός των βιβλιοθηκών δεν στηρίζεται επαρκώς από την πολιτεία και οι βιβλιοθηκονόμοι δεν απολαμβάνουν την αναγνώριση των συναδέλφων τους, της Ευρώπης και των ανεπτυγμένων κρατών. Επίσης, δεν είναι αρκετά αναπτυγμένη η φιλαναγνωσία, αλλά και εκεί που είναι δεν συνάδει οπωσδήποτε με τη χρήση υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Σε μια περίοδο κρίσης, με την εθελοντική εργασία, την απομακρυσμένη καταλογογράφηση και την επιτόπια παρουσία μας, καταφέραμε με ελάχιστα μέσα και πολύ όραμα να ζωντανέψουμε ένα κύτταρο πολιτισμού σε ένα απομακρυσμένο νησί, ώστε οι κάτοικοι του να έρθουν σε επαφή με τα βιβλία από την πρώτη κιόλας μέρα. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμά την υπεύθυνη για τα πολιτιστικά του Δήμου, κυρία Βασιλική Μπαλατσούκα, και τον Δήμαρχο Λειψών, κύριο Μπενέτο Σπύρου, για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, για την άμεση ανταπόκριση στα λειτουργικά αιτήματα του σχεδίου και για τη θερμή φιλοξενία στο όμορφο νησί τους. Επίσης, το Σύλλογο Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης μας με νέο υλικό και την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης για την τιμή που μας έκανε να παραβρεθούμε στα πλαίσια του συνεδρίου. Όπως γράφει και ο ποιητής του Αιγαίου Οδυσσέας Ελίτης, εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ηλιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι, που σημαίνει με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. Σας ευχαριστώ πολύ.